Για ένα δίμηνο μπορεί να υπάρχουν πτώσεις της πίεσης στο δίκτυο ίδρυυσης στην περιοχή της Νέας Ζωής, σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου της ΔΕΙΑΗ, Αριστίδη Μπαρτζόκα. Η πτώση αυτή οφείλεται σε εργασίες κατασκευής αγωγών, συλλογής και μεταφοράς ακαθάτων υδάτων στην περιοχή της Νέας Ζωής, οι οποίες διεξάγονται στα πλαίσια του έργου κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάτων Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων. Οι πτώσεις, όπως ανέφερε ο κ. Μπαρτζόκας, θα παρουσιαστούν την Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη έως και την Μεγάλη Τετάρτη, ενώ αμέσως μετά θα διακοπούν οι εργασίες. Για ένα λοιπόν δίμηνο υπάρχει περίπτωση να υπάρχει πτώση στην πίεση του δικτύου. Έργα για την αποχέτευση στην περιοχή των Καρδαμιτσίων, αλλά δεν είναι επικεντρωμένα στην ίδια περιοχή τα έργα. Μετακινούνται οι εργάτες και σε άλλες περιοχές, ο εργολάβος, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει αυτός προβλήματα με τον κορονοϊό. Και όταν τώρα θα πάει η Νέα Ζωή, θα πάει και στην Πεθέλη αργότερα, θα ενημερώσουμε και για εκεί. Θα υπάρχει μια πτώση τάσεως. Επιπροσθέτως, επειδή χθες το μεσημέρι είχαμε κάποια διακοπή στην Νέα Ζωή, αυτό οφείλεται σε μια βλάβη η οποία θα επισκευαστεί εντός της ημέρας. Ναι, εκεί τώρα έχουμε πρόβλημα στην υδροδότηση, κύριε Πρόεδρε. Μερικώς θα έχουμε πρόβλημα, γιατί άμα γίνονται έργα, καταλαβαίνετε. Ναι, υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν μπορούν να οριστούν. Απλά ρωτάω εάν αυτή τη στιγμή έχουμε διακοπή της υδροδότησης και αν αυτό θα επανέλθει μέσα στη μέρα αυτό. Όχι, δεν έχουμε διακοπή. Ο στόχος είναι να γίνονται όλες οι επισκευές με μια μικρή μείωση της πίεσης και όχι με διακοπή της υδροδότησης. Εάν συμβεί και κάποια διακοπή οδηγό, ζητούμε την κατανόηση. Ωραία. Θέλετε να μου πείτε και δύο πράγματα παραπάνω για τα έργα της αποχέτευσης που γίνονται σε αυτή την μεγάλη περιοχή, κύριε Μπαρτζόκα? Όχι, να σας πω καταρχήν ότι αυτές οι πτώσεις πίεσης θα γίνουν τη Δευτέρα, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, θα διακοπούν βεβαίως μετά οι εργασίες και θα αρχίσουν μετά την Τετάρτη του Πάσχα. Έτσι. Το Πάσχα δεν θα έχουμε πρόβλημα. Τώρα αυτό είναι το μεγάλο έργο της πόλης, το οποίο θα διατηρηθεί αρκετούς μήνες. Θα καλύψει την περιοχή των Καρδαμιτσίων, θα καλύψει την περιοχή του Κάτω Νεοχωρόπουλου, τα σεισμό και μετά θα μείνει Νέα Ζωή Πεντέλη και όλα αυτά τα μέρη. Θα υπάρξουν αναλυτικές ενημερώσεις στο μέλλον κατά την πρόοδο των εργασιών. Αλλά όπως βλέπετε, ο κορονοϊός τελευταίο καιρό ανέστηκε κάθε επαφή και μετά μέσα μαζικής ενημέρωσης.